Εδώ και 23 χρόνια μπολιάζετε με την αγάπη σας και την παρουσία σας. Η γιορτή Σκόρδου ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια με εμπνευστήτη στον τότε πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίων, Γεώργιο Παρασκευόπουλο, τον πατέρα μου. Ο στόχος του δεν ήταν να δημιουργήσει άλλη μία εκδήλωση στο χωριό του, αλλά να στηρίξει, να διαφημίσει και να προβάλλει τα προϊόντα του τόπου του και ειδικότερα του ονομαστού Σκόρδου Τρυπόλεως που παράγεται στο χωριό μας. Επιπλέον, στόχος του ήταν η διατήρηση της παράδοσης και η πολιτιστική συνέχεια με ορίζοντα τις επόμενες γενιές. Με τη συνένωση των κοινοτήτων και την ένταξή μας στο Δήμο Τεγέας και μετέπειτα στο Δήμο Τρίπολης, δημιουργήθηκε ο Αγροτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων με πρόεδρο τον Γεώργιο Κοτσιόπουλο από το 1998 έως και σήμερα, και μαζί με όλη την νεολαία του χωριού ανέλαβαν να στηρίξουν, να συνεχίσουν επάξια τη γιορτή, τους στόχους της και όχι μόνο. Πιστεύω πως όλοι, όντας μικρά παιδιά τότε, αγκάλιασαν και πίστεψαν τις ιδέες και τους στόχους της γιορτής, έγιναν ένα μαζί τους και έφτασαν τη γιορτή Σκόρδου από μία μικρή γιορτή η οποία εξελισσόταν με γοργούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που φιλοξενεί το μικρό χωριό μας στην ωραία πλατεία του σήμερα. Για τις βραβεύσεις των καλύτερων παραγωγών, συγκεκριμένα τη Γεωπονική Ένωση Αρκαδίας, τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας, Χρήστο και Εμιλία Ρούμπου Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων, Γκάγκας Γεωτεχνική Αρκαδίας, Nova Stores Arcafros Αφή Δημητρόπουλη. Ευχαριστούμε το Country Inn για τη βοήθειά του. Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, Arcadia Portal, Arcadia News, PNAGR, Αρκαδική Τηλεόραση. Και φυσικά, ευχαριστούμε τις γυναίκες του χωριού μας για τη βοήθεια στην προετοιμασία της χορδαλιάς που μοιράζουμε δωρεάν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συγχωριανούς που με τη βοήθειά τους μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, για 23η χρονιά που δίνετε το παρόν και μας δίνετε τη δύναμη να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Παρόλο τις αρνητικές συγκυρίες, οικοδομικές και όλα τα άλλα προβλήματα, μας στηρίζετε και έτσι παίρνουμε τη δύναμη να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Έχουν περάσει ήδη 23 χρόνια. Ο αείμνηστος Γιώργος Παρασκευόπουλος σήμερα θα χαίρεται πάρα πολύ που βλέπει την κόρη του να είναι στη δική του θέση που ήταν κάποτε αυτός. Είναι
Μένω στο εκεί μονάχα σου πάνω καραβονά. Έφυγες στα βουνά μου και πας στα ξένα. Είχες κανένα στενά και το σπερνώ για σένα. Είδω και το στον Απρίλη να σου βάλω δαχτυλιτή. Παπούτσια σκονισμένα απ' το χώμα το δρόμο. Έρχομαι απ' την Αθήνα όλο το μαυροδρόμο. Μόνο για χατήρι σου τράβα λίγο την κουρτινά από το παραθύρι σου. Βασίλο δεν το ξέρει. Εκεί γιουτρίνω λέγια μάνα μά. Ακεί γιουτρίνω λολοπάκι μου. Εκεί γιουτρίνω λολοπάκι μου, ο πόγος θα περνάς αγάπη μου. Ο πόγος ήσουν όπως καμάνα μα, αν πόγος ήσουν όπως μου γίνηκες. Λαμπαγή! Κασιδέψα μια σαρκάδια γη. Κασιδέψα λεψάρις τη στεριά. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου
για την εκδήλωση, για τη διοργάνωση και σε εσάς και σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες εδώ πέρα του χωριού. 23η γιορτή Σκόρδου έχει γίνει πλέον θεσμός για την περιοχή μας. Είναι πενετές τέτοιες πρωτοβουλίες γιατί πραγματικά στηρίζουν και προβάλλουν τα τοπικά μας προϊόντα. Τώρα για τη βράβευση, ήταν 7 οι συμμετέχοντες. Τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για να βγάλουν τον νικητή είναι το βάρος της πλεξίδας, το βάρος που έχουν 10 κεφαλές, τη ξηρότητα, δηλαδή το βαθμό υγρασίας, την ομοιομορφία των κεφαλών, την ομοιομορφία της πλεξίδας, τον αριθμό των σκελίδων, τη συνοχή, αν σκορπίζουν δηλαδή, την καθαρότητα, την καυστικότητα και την ομοιομορφία του θύσανου, του γενιού. Η Επιτροπή, με βασικά τη βοήθεια του Γεωπόνου του Δήμου, του κυρίου Παπαδημητρίου, του κυρίου Μητρόπουλου, συγγνώμη, χωρίς να γνωρίζει τα ονόματα των συμμετοχόντων, μόνο τους αριθμούς, έκανε την επιλογή της. Το πρώτο βραβείο το παίρνει ο αριθμός 7, κύριε Πρόεδρε. Το δεύτερο, ο αριθμός 5. Το τρίτο βραβείο, ο αριθμός 2. Το τέταρτο βραβείο, ο αριθμός 6. Το πέμπτο, ο αριθμός 4. Το έκτο, ο αριθμός 3. Και το έβδομο, ο αριθμός 1. Συγχαρητήρια σε όλους τους παραγωγούς. Καλές οδιές να έχουν και ελπίζουμε τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε και εσείς, σιγά σιγά να αρχίσουν να βελτιώνονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, για την τιμή που μας κάνατε να είμαστε μια χρονιά μαζί σας. Βέβαια, αυτή η γιορτή που είναι μια γιορτή θεσμός για την περιοχή μας δεν θα μπορούσε να έχει μέλλον εάν δεν είχε τους νέους του χωριού να τη στηρίζουν. Και εσείς προσωπικά ξέρω πολύ καλά ότι υπερβάλλετε πολλές φορές προκειμένου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Σίγουρα όμως πρέπει να μην ξεχνάμε αυτούς που πραγματικά έχουν κατάθεση ψυχής, καν και σήμερα δεν είναι μαζί μας. Και δεν είναι ένας, δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι και ο Δημήτρης, είναι και άλλοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου αυτή η γιορτή εδώ να είναι από τις καλύτερες που έχει ο νομός μας και η Πελοπόννησο, θα έλεγα, και είναι και μοναδική άλλωστε για αυτό το ιδιαίτερο προϊόν. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για αυτούς που κάνουν αυτόν τον αγώνα. Είπατε 60-70 άτομα είναι πλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία, σχεδόν όλο το χωριό, για να μπορούμε όλοι εμείς εδώ να απολαμβάνουμε μια ιδιαίτερη βραδιά. Και βέβαια να ευχαριστήσω όλους τους παραγωγούς και την προσπάθεια την οποία καταβάλουν, και είναι από διάφορα χωριά, δεν είναι μόνο από τα Λιθοβούνια. Μαγούλα είστε, νομίζω, Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό το προϊόν εδώ στην Αιγαία δίνει μια ιδιαίτερη αξία και προβάλλει το Σκόρδο σε όλη την Ελλάδα ως ιδιαίτερο σε αυτή εδώ την περιοχή. Χίλια ευχαριστώ και σας ευχαριστώ να συνεχίσετε να προσπαθείτε να παράξετε το καλύτερο προϊόν που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τη ζωή του ανθρώπου. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ για όλους, σε όλους σας. Ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Συλλόγου εδώ στα Λιθοβούνια. Είναι μια γιορτή που είναι παράδοση, είναι θεσμός. 23 χρόνια. Εύχομαι να έχουμε μεγάλη συνέχεια σε τιμή σε ένα προϊόν που το παράγουν εδώ οι ίδιοι με τα χέρια τους, το καλλιεργούν, το προωθούν. Ένα προϊόν το οποίο είναι ποιοτικό και γευστικό. Να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια επίσης στις γυναίκες, στις νοικοκυρές εδώ της περιοχής που μας φίλεψαν σήμερα διάφορες παραλλαγές της Κορδαλιάς σε μια υπέροχη γεύση. Και επίσης να μην ξεχάσουμε τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο, προς τιμήν του είναι η αποψινή βραδιά. Εύχομαι σε όλους τους παραγωγούς, τους καλλιεργητές, καλή σοδιά.